Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα της εργασίας μας είναι η αξονική εντερογραφία και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της παθολογίας του λεπτού εντέρου. Ουσιαστικά είναι η ανασκόπηση της εμπειρίας του τμήματός μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Η αξονική εντερογραφία είναι μια μη επεμβατική και ευρέως διαθέσιμη μέθοδο για την απεικόνιση του λεπτού εντέρου, η οποία συμβάλλει στην εντόπιση της παθολογίας, στον προσδιορισμό της έκτασης και εν τέλει στο χαρακτηρισμό της βλάβης. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε εξωεντερικές δομές, αλλά και να αναδείξουμε τυχόν επιπλοκές. Χρησιμοποιείται τόσο στην παρακολούθηση, όσο και στη μετεγχειρητική εκτίμηση. Το μοναδικό μειονέκτημα της μεθόδου εξακολουθεί να αποτελεί η έκθεση στην ιοντίουσα ακτινοβολία. Ποιος είναι όμως ο σκοπός της μελέτης μας? Να αναδείξουμε την οξία ή χρόνια παθολογία του λεπτού εντέρου, φλεγμονώδους, αγκιακής ή νεοπλασματικής αιτιολογίας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε τις ενδείξεις της μεθόδου, οι οποίες είναι η διαγνωσμένη νοσοκρόν, σε υποψία νοσοκρόν ή άλλου τύπου φλεγμονώδους νόσου του λεπτού εντέρου, σε αιμορραγία του γαστρεντερικού, εφόσον ωστόσο έχει προηγηθεί αρνητική ενδοσκόπηση του ανώτερου και του κατώτερου γαστρεντερικού, σε χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο και κοιλιακό άλγος, καθώς και σε υποψία μεσεντερίου ισχαιμίας. Το υλικό και μέθοδος. Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, η οποία έγινε σε διάστημα 16 μηνών, κατά το οποίο υποβλήθηκαν σε αξονική εντερογραφία συνολικά 59 ασθενείς με χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο, κοιλιακό άλγος και αιμορραγικές κενώσεις. Εξ αυτών, μόνο οι 18 είχαν γνωστό ιστορικό νόσο Crohn. Λίγα λόγια για το πρωτόκολλο της εξέτασης. Απαιτείται τριήμερη προετοιμασία με ιδρική δίαιτα. Πριν την εξέταση, για να επιτευχθεί η διάταση του εντέρου, χορηγείται από το στόμα διάλειμμα μανιτόλης με σταθερό ρυθμό χορήγησης. Αμέσως πριν τη διενέργεια, για να περιορίσουμε τον εντερικό περισταλτισμό, χορηγούμε ενδοφλεβείο σπασμολυτική αγωγή. Η εξέταση πραγματοποιείται σε αξονομικό τομογράφο 16 τομών και η σάρωση γίνεται σε εντερική φάση σκιαγράφησης με ρυθμό έγκυσης στα 4 ml ανά σεκόντ. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ισχυμίας ή αιμορραγίας, απαιτείται αγκιογραφικό πρωτόκολλο. Ακολουθεί ανασύνθεση των εγκάρσεων των μόνων μας, πάχους 2 χιλιοστών. Ποια είναι τώρα τα αποτελέσματά μας? Από τους 59 ασθενείς, μόνο οι 54 είχαν παθολογικά ευρήματα και συγκεκριμένα οι 37 είχαν ευρήματα συνηγορητικά νόσου Crohn, 36 σε φάση ενεργότητας, 1 με χρονιότητα και 10 είχαν επιπλοκές. 4 ασθενείς είχαν ευρήματα λιμόδου συντερίτιδας. Θα τα αναλύσουμε και πιο κάτω. 6 νεοπλασίες του λεπτού εντέρου, 4 ασθενείς εμφάνισαν συμφύσεις και 3 ασθενείς λίγο πιο σπάνιες οντότητες, όπως είναι η σκληρυντική περιτονίτιδα, η μυεντερική γαγκλιονίτιδα και η εκτασία σε κλάδους της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Πάμε λοιπόν πρώτα στην νόσο Crohn, που είναι και η συχνότερη ένδειξη και παραπομπή για αξονική εντερογραφία. Θα δούμε μέσα από εικόνες των περιστατικών μας. Εικόνα χαρακτηριστική για τη χρονιότητα της νόσου, όπως είναι εδώ, για την ενεργότητα, συγγνώμη, τη χρονιότητα, αλλά και επιπλοκές. Ξεκινάμε με την ενεργότητα της νόσου. Στην πρώτη εικόνα, όπως δείχνουν τα βέλη, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά φλεγμονώδη στενωτικά τμήματα του λεπτού εντέρου. Ενώ στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε εξελκώσεις στο τείχωμα και το comb sign, το οποίο είναι χαρακτηριστικό ενεργότητας της νόσου και υποδηλώνει επίταση της μικροαγκιακής άρδευσης. Συνεχίζουμε επίσης με ενεργότητα της νόσου, όπου εκτός από το πορτοκαλί βέλος που μας δείχνει τα φλεγμονώδη στενωτικά τμήματα, βλέπουμε τα μπλε βέλη στην πρώτη εικόνα, όπου έχουμε η δυματώδης απεικόνιση του τυχώματος, τόσο του περιφερικού όσο και του τελικού ηλαιού, με το χαρακτηριστικό σημείο White Hollow Sign, και βλέπουμε στο κόκκινο βέλος ότι έχουμε επέκταση της φλεγμονής και στο τυφλό. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε την ταυτόχρονη προσβολή τόσο του τελικού ηλαιού όσο και του τυφλού. Συνεχίζουμε στη χρόνια φάση της νόσου. Στην πρώτη εικόνα, το βέλος μας δείχνει την πάχυνση του τυχώματος έλικας ηλαιού, με το χαρακτηριστικό Fat Hollow Sign. Ενώ στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε ηνωτικό τμήμα έλικας ηλαιού. Και πάμε τώρα στις επιπλοκές. Εδώ πρόκειται για έναν ασθενή που έχει οξία φάση της νόσου Crohn, όπου στην πρώτη εικόνα τα βέλη δείχνουν την ασύμμετρη πάχυνση του τυχώματος του σιγμοειδούς, με εξελκώσεις και συρρίγγιο με έλικα του περιφερικού ηλαιού. Οι δύο μεσαίες εικόνες μας δείχνουν επίσης συρρίγγια που δημιουργούνται η μεσαία πάνω εικόνα μεταξύ σιγμοειδούς και ουροδόχου κύστης, ενώ η κάτω εικόνα πάλι έχουμε συρρίγγιο μεταξύ σιγμοειδούς και έλικας τελικού ηλαιού. Η πάνω δεξιά εικόνα, στο μπλε βέλος, μας δείχνει επίσης συρρίγγιο μεταξύ του σιγμοειδούς και του πρόστιου κοιλιακού τυχώματος. Ενώ η κάτω δεξιά εικόνα βλέπουμε στα κίτρινα βέλη ότι έχουμε συρρίγγιο μεταξύ των εντερικών ελίκων και το σχηματισμό αποστήματος με το χαρακτηριστικό υγραερικό επίπεδο. Συνυπάρχει επίσης το κόκκινο βέλος comb sign, που προαναφέραμε, και στο πράσινο βέλος white hollow sign.
Συνεχίσουμε με την δεύτερη οντότητα που θα αναλύσουμε, που είναι οι λοιμώδεις εντερίτιδες, τις οποίες περιλαμβάνονται η αλκώδης κολίτιδα, η φυματιώδης εντερίτιδα, αλλά έχουμε και τις λοιμώδεις μη φυματιώδης εντερίτιδες, που θα αναλύσουμε εδώ. Βλέπουμε στην πρώτη εικόνα ότι έχουμε επίταση των πετάλων του περιτονέου, όπως βλέπουμε στο βέλος, με συλλογές και θολερότητα του μεσεντερίου λίπους. Στη δεύτερη εικόνα, όπως βλέπουμε στο πορτοκαλί βέλος, συνυπάρχει οριακή πάχυνση του τυχώματος του εντέρου και επίταση των βάσα βαζόρου. Η φυματιώδης εντερίτιδα, αρχικά έχουμε στην πρώτη εικόνα βλέπουμε τους ευμεγέθης μεσεντέριους λεμφαδένες, ενώ στη δεύτερη εικόνα, στο πορτοκαλί βέλος, βλέπουμε τη βλενογονική πάχυνση του τυχώματος νηστιδικών ελίκων, ενώ το κόκκινο βέλος μας δείχνει αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα δίκην μάζας. Συνεχίζουμε στις νεοπλασίες του λεπτού εντέρου, από τις οποίες εμείς θα σας παρουσιάσουμε καρκινοειδές, αδενοκαρκίνωμα και λέμφωμα. Ξεκινάμε λοιπόν με το καρκινοειδές, που είναι και το πιο συχνό νεόπλασμα του λεπτού εντέρου. Βλέπουμε στην πρώτη εικόνα μάζα μεσεντερίου με κεντρική αποτυντάνωση και την χαρακτηριστική δεσμοπλαστική αντίδραση του μεσεντερίου. Ενώ, όπως βλέπουμε και στη διπλανή εικόνα στο πορτοκαλί βέλος, συνυπάρχει παχυσμένη έλικα του λεπτού εντέρου που βρίσκεται επιχορίως με συνοδό θολερότητα του μεσεντερίου λίπους. Προχωράμε στο αδενοκαρκίνωμα. Στην τρίτη με τέταρτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου αναγνωρίζεται η πάχυνση του τυχώματος, διάταση του αυλού, ενώ συνυπάρχει και σθένωση κεντρικότερα. Προχωράμε στο λέμφωμα. Βλέπουμε εδώ μία εστιακή πάχυνση του τυχώματος έλικας ηλαιού με ανεβρισματική διάταση του αυλού, χωρίς ωστόσο να προκαλείται απόφραξη, ενώ το πορτοκαλί βέλος μας δείχνει τους ευμεγέθης λεμφαδένες που συνυπάρχουν. Μία άλλη πολύ σημαντική οντότητα που συναντάμε συχνά είναι οι συμφύσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τρεις χαρακτηριστικές εικόνες όπου έχουμε συρροή με οξία αγωνίωση εντερικών ελίκων και με τη χαρακτηριστική απώλεια του μεσεντερίου λίπους ανάμεσά τους και στις τρεις εικόνες. Και πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για πιο σπανιότερες οντότητες, όπως είναι η σκληρυντική περιτονίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια εινόδη πάχυνση του περιτονέου, με μια χαρακτηριστική εικόνα, στην οποία το κόκκινο βέλος μας δείχνει διάχυτη φλεγμονή και ενίσχυση του περιτονέου, με προσβολή του αντιμεσεντέριου χείλους του εντερικού τυχώματος, ενώ, όπως βλέπουμε στο πορτοκαλί βέλος, συνυπάρχει νόδης ιστός εντός της αριστερής οθήκης, κάτι το οποίο μας οδηγεί ακόμα περισσότερο προς τη σκληρυντική περιτονίτιδα. Μια εντερική γαγλιονίτιδα, ακόμα πιο σπάνια οντότητα, πρόκειται για μια φλεγμονώδης νευροπάθεια του εντερικού νευρικού συστήματος. Η εικόνα μας, το περιστατικό αυτό είχε γνωστή νόσο μια εντερικής γαγλιονίτιδας και ήρθε σε εμάς για εξονική εντερογραφία όταν βρισκόταν σε έξαρση. Γι' αυτό άλλωστε παρατηρούμε και την υπερδιάταση, όπως βλέπουμε στην πρώτη εικόνα, των ενδοπιελικών νηστιδικών ελίκων, με διατήρηση ωστόσο της πτύχωσής τους. Στη δεύτερη εικόνα, το κόκκινο βέλος μας δείχνει μια περιφερικότερη νηστιδική έλικα που έχει εστιακή πάχυνση του τυχώματός της, μειωμένο εύρος αυλού, ως επιψευδοαπόφραξης, που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της νόσου. Τέλος, είναι ένα περιστατικό όπου βλέπουμε την υποσημενόμενη εκτατική απεικόνηση σε κλάδους της άνω μεσεντερίου αρτηρίας στην κατανομή των νηστιδικών ελίκων. Το περιστατικό αυτό προσήλθε με μέλανες και νόσεις, προηγήθηκε εξέταση με εντερική κάψουλα, η οποία δεν έδειξε ευρήματα και η αξονική εντερογραφία σε αυτή την περίπτωση έδωσε λύση. Συμπερασματικά λοιπόν, η αξονική εντερογραφία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση, λόγω του ότι μπορεί να χαρτογραφήσει την παθολογία του λεπτού εντέρου, βοηθάει στην παρακολούθηση, ενώ συμβάλλει καθοριστικά και στη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενζέλη. Ναι. Ναι, η ίδια ποσότητα είναι. Ναι. Ναι, άνω κάτω κοιλίας. Κοιτάξτε, μην υπερεκτιμούμε το ότι έφερε μια ακτινοβολία ο άρρωστος. Γιατί εμάς, θα πω το εξής, εμάς η πρώτη περίπτωση που αντιμετωπίσαμε και μας βοήθησε φοβερά, ήταν μια σπάνια περίπτωση νέας γυναίκας, η οποία 40 πυρετό, ταλαιπωρεί το περίπου ένα μήνα και ενάμιση, και μας έβαλε την διάγνωση με μια αξιολογική εντερογραφία που δεν μπορούσε να αγγίξουμε την κοιλιά της. Ήταν εξαιρετικά σπάνιο, ήταν ένα θύκωμα σε μια νέα γυναίκα με σκληρυντική μεσεντερίτιδα. Έτσι, δεύτερον, πρόσφατα, εντεροραγία, αρνητική γαστροσκόπηση, αρνητική κολονοσκόπηση, αρνητική κάψουλα η οποία δεν περνάει κάτω, τελευταία διάγνωση, καρκίνος του δεκαδακτύλου. Έτσι. Στο περιστατικό που έχει το αδενοκαρκίνωμα, έχει πάει και εκεί κάψουλα και έχει
κυκλοφορήσει πιο θετικά και δεν το προχωρούσε. Αλλά για το θέμα της ακτινοβολίας, θα πρέπει κανένα να το συζητήσει και να το έχει υπόψη του για νέα άτομα που γνώσουν χρόνο. Κάνουν συνέχεια εξετάσεις. Εκεί έχει ένδειξη από τη μαγνητική εντερογραφία. Που δεν έχουμε φυσικά στο νοσοκομείο μας με το νέο μαγνητικό μπορεί να το φέρουμε. Γιατί έχουμε και κάτι άλλο, ότι προσπαθούμε να κάνουμε και εντεροσκόπηση πλέον. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Ήθελα εγώ να ρωτήσω κάτι. Αν υπήρχε κάποιο gold standard για το, ας πούμε, είχατε αυτά τις διαγνώσεις, τις απεικονιστικές, εάν, ας πούμε, επιβεβαιώθηκαν από κάποια άλλη τεχνική, ενδεχομένως κάψουλα ή εντεροσκόπηση ή ήταν ήδη διαγνωσμένοι αυτοί οι άρρωστοι. Οι περισσότεροι ασθενείς μας, πλην δύο περιστατικών που είναι πολύ πρόσφατα, έγινε βιοψία είτε μετά από ενδοσκόπηση είτε μετά από το χειρουργείο και έχει επιβεβαιωθεί ιστολογικά η διάγνωσή τους. Εντάξει, ευχαριστώ. Εάν κατάλαβα καλά, το σκιαγραφικό δίνεται μόνο ενδοφλεβίως, δεν δίνεται από το στόμα, για να σκιαγραφίσετε τα τυχώματα του εντέρου. Αυτή είναι η λογική. Ναι, το πρωτόκολλο της αξονικής εντερογραφίας λέει ότι παίρνει μόνο ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, ενώ δεν δίνουμε γαστρογραφίνη. Είναι νερό. 1,5 λίτρο νερό. Με μανιτόλι, για να διαταθεί. Αυτό είναι το για αρνητική σκιαγράφηση του τυχώματος και του περιεχομένου του εντέρου. Νερό και σπασμολυτικά.